Πάρε το άλλο που παίζει. Ναι. Άμα ναι. Το πατήσεις, θα παίξει. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα διάθεση να πάρω το λόγο, αλλά επειδή βλέπω μία ασάφεια ή προκληθής ασύγχυση από άλλους μεν αφελώς, από άλλους όμως εσκεμμένα, θα αναφερθώ σε ένα προσωπικό παράδειγμα επεμβατικής, παύλα χειρουργικής, αρθροσκόπησης που υπέστην εγώ προ 7-8 ετών σε κρατικό νοσοκομείο, στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Μετά λοιπόν από έντονους πόνους που είχα στο γόνατο, οδηγήθηκα σε μαγνητική και κατόπιν αυτής έψαξα να βρω τον κατάλληλο ορθοπαιδικό για να υποστώ την επέμβαση. Να αποκατασταθώ δηλαδή. Με αρθροσκόπηση σαφώς. Αλλά να το πω, κύριε Λάπα. Πήγα λοιπόν στο Παναρκαδικό, προετοιμάστηκα, έμεινα μία νύχτα. Την επόμενη το πρωί έγινε η αρθροσκόπηση, αυτή που αρκετοί γνωρίζουν, οι αθλητές περισσότερο, με δύο μικρές οπές στο γόνατο, συγκεκριμένα, όπου το ένα επισκοπεί, το άλλο παρεμβαίνει και θεραπεύει. Χειρουργεί, καθαρίζει. Εγώ λοιπόν είχα μηνίσκο από πολυχρησία. Πώς το λέμε αυτό? Υπέρχρηση. Εκφυλιστικό συγκεκριμένα. Εκφυλιστικό λοιπόν μηνίσκο. Εκφυλιστικός μηνίσκος. Έτσι λοιπόν υπέστην χειρουργείο. Αποκαταστάθηκα, έμεινα δύο μέρες στο Παναρκαδικό νοσοκομείο και κατόπιν εξήχθην με τις πατερίτσες μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως. Αυτό λοιπόν λέγεται, κύριοι συνάδελφοι, χειρουργείο. Λέγεται επεμβατική χειρουργική πράξη, η οποία οδήγησε στην πλήρη θεραπεία μου. Αν είχα πάει και είχα αρκεστεί σε μια διάγνωση, θα έπρεπε να ξαναοδηγηθώ και να πάω να κάνω να υποβληθέω σε εγχείρηση για να μπορέσω να ξαναπερπατήσω. Εδώ λοιπόν κάποιοι σκόπιμα κατά τη γνώμη μου, ήρθανε και είπανε ότι τότε παρουσιάστηκε στους υπουργούς μία super duper μέθοδος, η οποία λεγότανε θεραπεία, ενώ στην πραγματικότητα με την καρφίδα αυτή μεγέθους καρφίτσας, πόσο είναι που μπαίνει στο γόνατο, 2 μιλιμέτρ, θα έκανε μία απλή διάγνωση. Θα μας έλεγε ότι είχα εκφυλιστικό μηνίσκο ή είχα έσω πλάγιο ρήξη, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Και εκ των υστέρων θα έπρεπε να πάω για να κάνω χειρουργείο. Λοιπόν, να πάψουν λοιπόν από εδώ και πέρα. Να κάνουν και να προκαλούν σκόπιμα τη σύγχυση μεταξύ διάγνωσης και επεμβατικής, παύλα, χειρουργικής πράξης για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλούμε. Και μιλούμε λοιπόν για μια επεμβατική χειρουργική η οποία αποτιμάται με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια στο ύψος αυτό των 1.500, πόσο μπορεί να ήταν τότε, και σωστά, γιατί θέλει παρουσία και στο νοσοκομείο, διήμερη τουλάχιστον, και όλα τα υπόλοιπα χειρουργείο και άλλο η διάγνωση. Εδώ έρθαν λοιπόν κάποιοι να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Να φέρουν τα μηχανήματα, τα super duper, γιατί αυτά υποτίθεται θα θεράπευαν τον κόσμο. Δεν ξέρω τώρα, θέλανε να παραπιστούνε, ήτανε το ένα το μοναδικό. Ακούστηκε μάλιστα δε ότι κάποιος που το πήρε αυτό το μηχάνημα και κόστισε τα χρήματα τα φοβερά, έπρεπε να κάνει και αποκατάσταση. Ας πάνε οι πλούσιοι που μπορούσαν. Οι πλούσιοι που μπορούσαν και θέλαν να κάνουν μια εύκολη διάγνωση με την απλή καρφίτσα που θα τρυπούσε το γόνατο ή τον αγκώνα, να πληρώσουν το 1.500 τους ιδιωτικά στο γιατρό και όχι να επιβαρύνουν το ΝΕΟΠΗ και το ελληνικό δημόσιο με 1.500 ευρώ για πράξεις οι οποίες δεν φτάνουν, δεν κάνουν ούτε 150. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος, οι γιατροί σίγουρα καταλαβαίνουν και γνωρίζουν, αλλά έπρεπε να αποκατασταθεί εδώ πέρα μια τάξη. Αυτά είχα να πω. Νομίζω από εδώ και πέρα πρέπει να ξέρουμε, να πορευόμαστε, να μπορέσουμε να κρίνουμε και ίσως να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε, να πονιαζόμαστε. Τι έγινε με αυτή την μέθοδο τη μεγάλη, τη δραστική, τη θεραπευτική, που θα ερχόταν και θα άσωνε τον κόσμο, αλλά θα στήχιζε 1.500 ευρώ στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μιχαηλίδης. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι στην ουσία τους τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και νομίζω ότι η τελευταία τοποθέτηση του προλαλήσαντος συναδέλφου στην ουσία περιέγραψε όλη την πραγματική βάση του προβλήματος. Η μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί ο κύριος Σαλμάς
πράγματι σε επίπεδο διαγνωστικό υπερέχει της κλασικής διαγνωστικής αρθροσκόπησης, με την έννοια ότι είναι λιγότερο τραυματική, γίνεται σε πολύ σύντομο χρόνο και επομένως ο ασθενής μπορεί να φύγει, να πάει σπίτι του, επαναλαμβάνω, ως και μόνο διαγνωστική μέθοδος, τίποτα άλλο. Όμως ταυτόχρονα, και μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο διαφημίζει από ό,τι ξέρουμε και μέσω του ίντερνετ ο κύριος Αλμάς, ότι αυτό διαρκεί περίπου 10 λεπτά η εξέταση, συνολικά 20 λεπτά η όλη διαδικασία. Τώρα, αυτό να εξομοιώνεται με την κλασική χειρουργική μέθοδο και η οποία απαιτεί τουλάχιστον παραμονή στο νοσοκομείο 2 ημερών κτλ., είναι προφανές ότι είναι κάτι τελείως παράλογο. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι οφείλει να απαντήσει, να ερευνήσει η Επιτροπή μας και να δώσει τα σχετικά. Δύο-τρεις παρατηρήσεις μόνο θα μου επιτρέψετε για αυτά τα οποία υπόθηκαν προηγουμένως. Είδαμε να στρέφεται κυρίως οι συνάδελφοι της Μίζωνος Αντιπολίτευσης να στρέφονται εναντίον και να προσπαθούν να αποδώσουν ευθύνες στην μετά το 2014 πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Εδώ απλά θα έλεγα με αυτό που λέει ο λαός μας ότι εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το γάιδαρο. Δηλαδή αναδεικνύει και ξεκινάει μια διαδικασία να ελέγξει όλο αυτό το θέμα το Υπουργείο, εννοώ από το 2015 και το 2016, και την ίδια στιγμή κατηγορείται ότι κλείνει τα μάτια. Προφανώς και η πολιτική ηγεσία θα έπρεπε να ενεργήσει μέσα στο πλαίσιο το συγκεκριμένο, ως συντεταγμένη πολιτεία, και δεν θα ήταν εξαιρετικά αυθαίρετο να λέγαμε ότι ο Υπουργός θα έπαιρνε μια απόφαση να πει «Stop, σταματήστε την πληρωμή ή την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών». Που ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση να έγινε και αξιώσεις, εάν δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη, από τη μεριά του ενδιαφερόμενου, την κυρία του κυρίου Σαλμά. Κοιτάξτε, εάν χωρίς τεκμηρίωση, λέω, αν χωρίς τεκμηρίωση έλεγε ότι αυτή η μέθοδος δεν γίνεται, δεν αποζημιώνεται, αυθαίρετα, χωρίς τεκμηρίωση, αυτό εσείς είστε νομικός και το καταλαβαίνετε. Ενδεχομένως, λέω, να προκαλούσε και ζήτημα έτσι αξιώσεων, γιατί είναι αυθαίρετη και άρα παράνομη. Επομένως, νομίζω ότι ορθά η πολιτική ηγεσία μέσα στους κανόνες συντεταγμένης πολιτείας ενήργησε και με τους ρυθμούς στους οποίους ενήργησε. Επίσης, επιτρέψτε μου μια αναφορά σε αυτό που επικαλείται την αναρμοδιότητα ο κύριος Γρηγοράκος. Κοιτάξτε, έτσι με τη λογική αυτή, υιοθετώντας αυτή τη λογική, θα λέγαμε ότι δηλαδή αναρμοδίως συνυπέγραψε την απόφαση του Υπουργού του. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι, κοιτάξτε, αυτό αναφέρομαι στον κανόνα δικαίου εδώ πέρα. Κύριε Χριστοφιλοπούλου, ναι, συγχωρείτε. Δεν είναι πολιτική εκτίμηση, εγώ σας λέω. Δεν σας στο νόμο αναφέρθηκα. Δεν σας διέκοψα. Διέκοψαν πολύ πολλούς. Αναφέρθηκα στο νόμο και δεν έκανα τώρα πολιτική εκτίμηση. Τώρα μιλάτε μαζί μου. Παρακαλώ. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ωραία, λοιπόν, και λέω την απλή λογική, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι νομικός, λέω την απλή σκέψη μου, ότι δηλαδή αναρμοδίως ο κύριος Γρηγοράκος συνυπέγραψε την απόφαση του Υπουργού του. Αυτό καταλαβαίνω. Και άλλη μια τελευταία παρατήρηση, επιτρέψτε μου, ότι σχετικά με την περίφημη απόφαση του ΚΕΣΥ, την οποία έλαβε υπόψη ο κύριος Βορύδης και καθόρισε για τις 2 ημέρες Χριστού νοσηλείου για την αποζημίωση της εξέτασης αυτής. Έχω την εντύπωση ότι η απόφαση του ΚΕΣΥ αναφερόταν κυρίως στην ισοτιμία τη διαγνωστική της νέας μεθόδου σε σχέση με την παλαιά μέθοδο, που κατά τεκμήριο έτσι φαίνεται ότι δηλαδή είναι μια αξιόπιστη, όσο την αξιολογούμε, μια αξιόπιστη μέθοδος διαγνωστική
Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητη και η εξίσωση του στον δύο ημερών των κλειστά νοσηλεία. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι μιλάει και αναφέρεται κυρίως στην ισοτιμία ως προς την διαγνωστική της αξία. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Στην ουσία δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί έχουμε και άλλη συνεδρίαση. Απλώς θα σας πω κάτι. Με βάση τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι και τα θέματα που άνοιξαν, νομίζω ότι θα πρέπει να σχηματίσουμε μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με ορισμένες πτυχές της μετά τον Γενάρη του 2015 χρονικής περίοδου. Καταρχήν θα ζητήσω, και το ανακοινώνω, θα ζητήσω τα δύο έγγραφα αυτά που μας πληροφόρησε απλώς ότι υπάρχουν το Υπουργείο, δηλαδή την αντίθεση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, ένα, και δεύτερον, την αντίθεση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Υγείας, θα τα ζητήσω ως έγγραφα να υπάρχουν στο υλικό μας, για να δούμε αν αυτά τα πράγματα αξιολογήθηκαν, έπρεπε να αξιολογηθούν, αν συνιστούσαν αντίθεση επί της ουσίας ή λιγότερο σημαντική, να τα κρίνουμε την άλλη φορά. Και δεύτερον, θα προσπαθήσω και όσο μπορώ με τα έγγραφα και όσα δεν μπορέσουμε μέσω της διαδικασίας εξέτασης του κυρίου Γεωργακόπουλου, να δούμε την αλληλουχία των γεγονότων. Δηλαδή, αν υπάρχουν χάσματα ανάμεσα στη μία και στην άλλη ενέργεια του Υπουργού ή του ΚΕΣΥ κτλ., να δούμε αν αυτά δικαιολογούνται ή όχι. Έτσι, αυτά τα δύο πράγματα θα σας προαναγγέλω και θα ήθελα να σας πω την Τετάρτη που μας έρχεται, επειδή έμαθα ότι την Τρίτη έχει κάποια ολομέλεια, τι έχει την Τρίτη. Εγώ θα πρότεινα Τρίτη συνεδρίαση. Θα πρότεινα Τρίτη συνεδρίαση που μήπως πάμε και την Πέμπτη. Γιατί έχουμε πράγματα μπροστά μας να κάνουμε. Ναι, εγώ αυτό θα πρότεινα. Δεν έχετε. Ας πάμε λοιπόν την Τρίτη. Όχι, να κάνουμε δύο συνεδριάσεις. Ναι, αυτό προτείνω. Μα πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει. Τι. Μία συνεδρίαση. Πότε μιλάει η Θεσσαλονίκη. Ωραία, Τετάρτη, πάμε Τετάρτη, εντάξει. Ναι, αλλά πάμε Τετάρτη, θα κάνουμε μία συνεδρίαση μόνο. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Πότε, το βράδυ μιλάει. Να βάλουμε το πρωί της Τετάρτης συνεδρίαση. Και θέλετε να προηγηθείτε εσείς, εγώ δεν έχω μια αντίρρηση. Να προηγηθείτε, κύριε Παπαδόπουλε, δεν υπάρχει. Ας, γιατί αλλιώς πάντα δεν θα βρούμε. Θέλετε να πάμε Τετάρτη και Πέμπτη. Ναι, αλλά είναι ένα ζήτημα όμως. Είναι ένα ζήτημα γιατί την Πέμπτη θα καλέσουμε κάποιον και θα πρέπει να προετοιμαστεί. Έτσι, να καλέσουμε τον Σαλμά την Πέμπτη. Και να καλέσουμε τον κύριο Γεωργακόπουλο Τετάρτη και Σαλμά την Πέμπτη. Τετάρτη πρωί όμως. Πρωί. Ναι, πρωί που να μπορεί να φύγει ο κύριος Μαυρωτάς. Μα βράδυ θα μιλήσουν αυτοί έτσι αλλιώς. Άρα λοιπόν. Εγώ συμφωνώ λοιπόν. Τετάρτη, Πέμπτη. Τετάρτη, λοιπόν, στις 10, αν θέλετε. 11. 11 ώρα την Τετάρτη, λοιπόν, την πρώτη συνεδρία, κύριε Γραμματέα. Και την Πέμπτη, αντιστοίχως, τον κύριο Σαλμά. Τετάρτη, Γεωργακόπουλος. Ναι, πρωινή. 11 ώρα και τις δύο μέρες. Σαλμάς, την Πέμπτη, Γεωργακόπουλος, Τετάρτη. Συμφωνήσαμε, ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε, κύριε. Υπάρχει μια δυσκολία. Είπαμε να τελειώσουμε. Και ξέρετε κάτι να σου πω. Αν πίστευε κανείς ότι μπορεί να τελειώσουμε με μια συνεδρίαση και Σαλμά και Βορύδη, δύσκολο το βλέπω. Εγώ προσωπικά μπορώ να... Πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα, κύριε Λαμπρού, θα κάνουμε δύο συνεδρίασεις. Αλλιώς δεν βγαίνει. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε δύο συνεδριάσεις, παιδιά, κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται διαφορετικά.